Είναι κάποιοι που λένε το κάπνισμα, κυρίες και κύριοι, χαλάει το pH του στόματος και προκαλεί κακοσμία. Μούφα, όλα παραμύθια. Δεν λένε αυτοί οι ίδιοι ότι μας δίνεται έτσι δυνατότητα να μυρίζουμε όμορφα, μέντα, κανέλα, δυοσμό. Και γιατί τρώμε καραμέλες και μαστίχες. Πες στον κόσμο να πούμε, είναι ότι δίνεται δουλειά στον κόσμο η καπνοβιομηχανία, στις τσικλοβιομηχανίες να δουλεύουν, δουλεύουν οι γιατροί, οι χειρούργοι, δουλεύουν τα χειρουργεία, οι μεταμοσχευτήρια, οι καρδιοπάθοι, οι τύρια, όλα τα πούμε. Δουλεύουν και οι οδοντίατροι, γιατί οι ζάχαροι από τις καραμέλες και τις τσίλες προκαλούν βλάβες στα δόντια. Εμείς τα λέμε σαν επιστήμονες, μιλάμε, δεν μιλάμε να πούμε απ' έξω. Βέβαια, έτσι πας στο γιατρό και έχεις προσέχεις τη στοματική σου υγιεινή. Βουλώ, εγώ έχω κάνει 6 bypass. 6 bypass έχω κάνει. Θα κάνω για άλλα 14 πρώτα Θεός δηλαδή. Θα βουλώσω και θα ξανακάνω από εδώ αρτηρίες τους παίρνω. Σε αυτό το σημείο... καινούριο. Καπνίζω 9 πακέτα πάλι την ημέρα και δεν έχω πάθει τίποτα. 9. 9 πακέτα καπνίζω. 9. Ή κάπνιζα 10 για το κόψα. Εκεί μπερδεύτηκα. Το κάπνισμα, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζεται ως μονάδα μέτρησης. Ένα τσιγάρο δρόμος. Μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε με τους φίλους. Έχει ένα τσιγάρο. Μας απελευθερώνει. Θα κάνω ότι μου καπνίσει. Μας βοηθάει να ξεφεύγουμε από δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις διαπαντός. Πάω για τσιγάρα. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίστε να καπνίζετε. Πάρτε παράδειγμα από εμάς που διατηρούμαστε σε αυτή τη φόρμα καπνίζοντας. Δεν υπάρχει εργάζομαι. Καπνίστε ελεύθερα. Αφού και να βουλώσετε, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Θα πάνε, θα σας κάνουν την εγχείρηση, θα σας βάλουν καινούρια. Θα κερδίσετε ένα δύο χρόνια ζωή πάλι. Και άμα θέλετε να το κόψετε, αυτά περιθυσμού όλα είναι αηδίες. Το κόβεις όποτε κουστάει στο κόμμα. Το σβήνω, ρε τώρα. Σβήστε. Το σβήνω. Έχεις ένα τσιγάρο. Όχι, το τελευταίο ήταν ένα γάμο του. Πάμε για τσιγάρα. Πάμε για τσιγάρα. Μια τσιγάρα για δεν μπορώ. Πάμε για τσιγάρα. Είμαστε στον αέρα. Ποιον αέρα, ρε. Κάνε ένα τσιγάρο να χαλαρώσεις. Ναι, ρε.